Σας καλωσορίζουμε στο Κέντρο Κοινωνικών Δομών του Δήμου Τρικαίων. Είμαι η Βέρα Ντάκου, προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας του Δήμου Τρικαίων. Το Κέντρο Κοινωνικών Δομών του Δήμου Τρικαίων βρίσκεται σε ιδιόκτητο ακίνητο επί της Ομήρου 6. Εδώ στεγάζονται οι ακόλουθες κοινωνικές δομές: Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Εστιατόριο, Κοινωνικό Φαρμακείο και προσεχώς, με την ολοκλήρωση διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα και το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών. Στόχος του Κέντρου Κοινωνικών Δομών είναι η πολύπλευρη κάλυψη αναγκών των οφειλουμένων, προκειμένου το συγκεκριμένο κτίριο να καταστεί λειτουργικό και κατάλληλο για τη συστέγαση όλων των ανωτέρων κοινωνικών δομών. Προηγήθηκε η κτηριακή του αναβάθμιση, η οποία έγινε με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας του Δήμου Τρικαίων και η Διασχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνεργάστηκαν με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό, τόσο για την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρων δομών, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία τους και συνέχισή τους. Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Τρικαίων θα λειτουργήσει ως τοπικό σημείο αναφοράς για τους πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή για τους μετανάστες και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Στόχο έχει τη βελτίωση ποιότητας ζωής των οφειλουμένων και την κοινωνική τους ένταξη στην τοπική κοινωνία. Θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τους πρώτους μήνες του 2022 με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού. Το προσωπικό αυτό είναι το ακόλουθο. Ένας κοινωνικός λειτουργός με πλήρη ωράριο και με μερική απασχόληση, ένας νομικός και ένας ψυχολόγος. Μέσω της ΕΕΤΑ, τον Αύγουστο του 2021, πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή, ο οποίος θα στελεχώσει το ΚΕΜ και αυτή τη στιγμή παρέχει τις υπηρεσίες του στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικαίων. Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στους ωφελούμενους. Διασύνδεση με τοπικές υπηρεσίες και φορείς, όπως είναι για παράδειγμα τα σχολεία και τα νοσοκομεία, υποβολή αιτημάτων για κοινωνικές παροχές και επιδόματα, όπως είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα προνοιακά επιδόματα, το επίδομα ενοικίου, υποστήριξη των οφειλουμένων σε σχέση με διοικητικές εργασίες, όπως είναι η έκδοση ΆΜΚΑ, αφημί, κάρτα ανεργίας. Επιπλέον, θα παρέχεται στους ωφελούμενους ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική συνδρομή. Προκειμένου ο Δήμος Τρικαίων να συνδράμει στην αποτελεσματικότερη κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων, θα υλοποιήσει και μία σειρά επιπλέον δράσεων που περιλαμβάνουν μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας, υλοποίηση διαπολιτισμικών δράσεων, γιατί ως γνωστό, μέσω της τέχνης και του πολιτισμού υπάρχει καλύτερος διάβλος επικοινωνίας και συνεργασίας των λαών, και εργασιακή συμβουλευτική, γιατί η εργασία είναι ο πιο άμεσος τρόπος για να διδαχθεί ένα άτομο στο κοινωνικό ιστό της χώρας. Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αυτή τη στιγμή στα διοικητικά όρια του Δήμου Τρικαίων διαβιούν 2.500 πρόσφυγες και μετανάστες και ο Δήμος Τρικαίων είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει εντάξει το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών στη στρατηγική του της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα απευθύνεται σε άστεγους ή σε άτομα που έχουν πρόσβαση σε επισφαλή στέγαση. Θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τους πρώτους μήνες του 2022 με την ολοκλήρωση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού. Το προσωπικό της εν λόγω δομής θα στελεχωθεί με έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν νοσηλευτή, έναν διοικητικό υπεύθυνο, ένα άτομο γενικών καθηκόντων και ένα άτομο προσωπικό καθαριότητας. Η δυναμικότητα της συγκεκριμένης δομής θα είναι έως και 50 άτομα. Θα παρέχονται στις ωφελούμενους υπηρεσίες όπως ατομικής υγιεινής, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εργασιακής συμβουλευτικής, νομικής συνδρομής. Το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων θα λειτουργεί 6 ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Σάββατο. Δευτέρα έως Παρασκευή λειτουργεί
με 7 ώρες εργασίας την ημέρα, που ξεκινάει στις 8 το πρωί, και το Σάββατο λειτουργεί με 5ωρο ωράριο εργασίας. Ενώ το κοινωνικό εστιατόριο ξεκινάει τη λειτουργία του στις 9 το πρωί. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να πετύχουμε μία διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των κοινωνικών δομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οφειλουμένων. Σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων, και το χειμώνα και το καλοκαίρι, η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί σε 12ωρη ή 24ωρη βάση, ανάλογα με τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικαίων εντάσσεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας του Δήμου Τρικαίων, έχει συσταθεί από τον Οκτώβριο του 2017 και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το Κέντρο Κοινότητας είναι η δομή που παρέχει ολιστική προσέγγιση στους πολίτες του Δήμου μας μέσα από ένα συνολικό πλέγμα υπηρεσιών. Είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία, με αποτέλεσμα την καταπολέμηση της φτώχειας, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την κάθε μορφή διάκρισης και την προώθηση στην αγορά εργασίας. Τα Κέντρα Κοινότητας δημιουργήθηκαν με σκοπό να εφαρμόζουν τρεις κεντρικούς πυλώνες, τρεις άξονες. Πρώτον, να ενημερώνουν, να υποδέχονται, να υποστηρίζουν και να παραπέμπουν τον πολίτη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Δεύτερον, να συνεργάζονται με υπηρεσίες, δομές και προγράμματα του Δήμου και όχι μόνο. Και τρίτον, να παρέχουν σε κάθε ωφελούμενο υπηρεσίες για τη βελτίωση του βιωτικού του επίπεδου και για την ένταξή του στην κοινωνία. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικαίων εξυπηρετεί πολίτες που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, με προτεραιότητα τους ανθρώπους που λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το λεγόμενο ΚΕΑ. Επίσης, απευθύνονται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργους, άστεγους, αμαία, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους και οποιαδήποτε ευάλωτη κοινωνική ομάδα του πληθυσμού. Από τότε που έχει συσταθεί το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικαίων, έχουμε οριστεί να εξυπηρετούμε με τα εξής επιδόματα. Εκτός από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, γίνονται αιτήσεις για τη χορήγηση αναπηρικών προνοιακών παροχών, διατροφικών επιδομάτων, επίδομα ενοικίου στέγασης, επίδομα γέννησης και επίδομα ανασφάλισης του υπερήλικα. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικαίων στελεχώνεται από δύο κοινωνικούς λειτουργούς και μία οικονομολόγο. Το παράρτημα Ρωμά του Δήμου Τρικαίων στελεχώνεται από έναν κοινωνικό λειτουργό, ένα διαμεσολαβητή, ένα ψυχολόγο, μία νοσηλεύτρια και ένα παιδαγωγό. Από τον Οκτώβριο του 2017 που λειτουργούμε, έχουν εξυπηρετηθεί τουλάχιστον μία φορά 4.600 ωφελούμενοι. Το κοινωνικό εστιατόριο του Δήμου Τρικαίων είναι μια δομή η οποία παρέχει δωρεάν γεύματα και εξασφαλίζει καθημερινά την σύντηση των συμπολιτών μας, των αδύναμων οικονομικά συμπολιτών μας. Επίσης παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη καθώς και ενδυνάμωση των ωφελούμενών του. Το ωράριο λειτουργίας του είναι καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9 έως 4, ενώ για τις ώρες σύντησης είναι από τη 1 έως και τις 3. Το Σάββατο λειτουργεί για 5 ώρες, σύνολο εβδομαδίως 40 ώρες. Η δομή εξασφαλίζει δωρεάν τροφοδοσία για περίπου 158 άτομα κατά ελάχιστον ημερησίως. Επίσης συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, τα σχολεία καθώς και τις τοπικές και την τοπική κοινότητα, η οποία προσφέρει επίσης δωρεάν γεύματα για να εξασφαλίζεται η σύντηση των ωφελουμένων του. Το προσωπικό της δομής αποτελείται από τον μάγειρα, τον βοηθό μάγειρα, την κοινωνική λειτουργό και το προσωπικό καθαριότητας. Αξίζει να αναφερθεί πως στο χώρο της δομής πραγματοποιούνται συνεδρίες, οι οποίες είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές, με σκοπό να ξεπεραστούν τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι της. Βρισκόμαστε στο χώρο του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου Τρικαίων υπό το φορέα συνειρμός ΑΜΚΕ, το οποίο λειτουργεί από το 2014, ενώ από τον Ιανουάριο του 2017 χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας. Απασχολεί φαρμακοποιό και κοινωνικό λειτουργό, ενώ χορηγεί φάρμακα δωρεάν, καθώς και υγειονομικό υλικό, παραφαρμακευτικά προϊόντα και αναλώσιμα στους αδύναμους συμπολίτες μας. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων συμπολιτών,
εξυπηρετεί μηνιαία και τακτικά περί τα 70 με 80 άτομα και τις οικογένειές τους, με κόστος φαρμάκων που χαρακτηριστικά τον περασμένο Σεπτέμβριο πλησίασε τις 4.000 ευρώ. Παράλληλα, συνδράμει με φαρμακευτικό υλικό στους πρόσφυγες που διαμένουν στην πόλη, στους ωφελούμενους των φυλακών και σε όποιον άλλο συμπολίτη βρεθεί σε ανάγκη. Έτσι, οι εξυπηρετήσεις πλησιάζουν μηνιαίως τις 110 με 120. Τα φάρμακα του κοινωνικού φαρμακείου προέρχονται εξ ολοκλήρου από δωρεές των Τρικαλινών συμπολιτών, από τη συνεργασία με φαρμακευτικό και ιατρικό σύλλογο, καθώς και τακτική βοήθεια λαμβάνει από την γερμανική πόλη Σβάμπαχ, που είναι αδελφοποιημένη με την Καλαμπάκα Τρικάλων. Αξίζει να σημειωθεί η συνεισφορά του κοινωνικού φαρμακείου στους πλημμυροπαθείς από το καιρικό φαινόμενο Ιαννός στη γειτονική Καρδίτσα το 2020, ενώ σημαντική βοήθεια προσέφερε το κοινωνικό φαρμακείο στους σεισμοπαθείς του Δαμασίου Τυρνάβου που φιλοξενήθηκαν στην πόλη, στους οποίους πέρα από φαρμακευτικό υλικό βοήθησε με επίλυση προβλημάτων συνταγογράφησης. Οι ωφελούμενοι του κοινωνικού φαρμακείου, πέρα από την παροχή φαρμακευτικού υλικού, ζητούν και λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης, καθώς και βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία με αρμόδιους φορείς για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Κλείνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η χρηματοδότηση λειτουργίας και των 5 κοινωνικών δομών που αναφέρθηκαν είναι από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Επίσης, σε περιόδους παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και κρίσης, η ενίσχυση και η ενδυνάμωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι μονόδρομος για την Ευρώπη της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.